Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Άτικα στι 6. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βραβευμένο συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό, αφήνοντα ανεκπλήρωτο κενό στι τέχνε και τα γράμματα. Ήταν από του σημαντικότερου Έλληνε σύγχρονου συγγραφεί, καθώ επίση δημοσιογράφο, πολιτικό και αγωνιστή ενάντια στη Χούντα. Έγραψε μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, θεατρικά έργα και ποιήση. Αφήνει διεθνέ αποτύπωμα με έντονο αυτοβιογραφικό στοιχείο. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσε, ενώ το μυθιστόρημά του Ζήτα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Ήταν βουλευτής Επικρατεία με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το 2019 ω το 2023. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Αλλά και για του ψηφοφόρου εντό Ελλάδο, εν ώψη των ευρωεκλογών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό έκανε λόγο για ιστορική τομή. Με σκεπτικισμό, αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντα επίση λόγο για καθυστέρηση. Αλλά κόμματα τη αντιπολίτευση υποστηρίζουν πω έτσι τίθεται σε κίνδυνο το αδιάβλητο τη εκλογική διαδικασία. Επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα σε Ιερουσαλήμ και Δυτική Όχθη κατά την 7η ημέρα κατάπαυσης πυρός. Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με πυροβόλα όπλα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον σημείου ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, Όπω ανακοίνωσε ο Ισραηλινό στρατό, διευκρινίζοντα ότι ο δράστη εξουδετερώθηκε. Στη Ραμάλα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνι Μπλίνκεν για να συναντήσει τον πρόεδρο τη Παλαιστινιακή Αρχή Μαχμού Ταμπά. Χθε το βράδυ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ, όπου συνάντησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο τρίτο του ταξίδι στην περιοχή από την έναρξη των εχθροπραξιών. Οι διαμεσολαβητέ πιέζουν για μια νέα διήμερη παράταση τη κατάπαυση πυρό στη Γάζα με περισσότερε απελευθερώσει κρατουμένων και αύξηση τη παράδοση τη ανθρω... Βοήθειας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αντικείμενο τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν το επόμενο διάστημα αλλά και τον προπολογισμό. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την αποχώρηση των 11 βουλευτών του κόμματο. Στη, στη χθεσινή συνεδρίαση τη πολιτική γραμματεία προκάλεσε αντιδράσει η απόφαση του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη να αποχωρήσει προτού το όργανο ολοκληρώσει τι εργασίε τη και ενώ εκείνη την ώρα έπαιρνε το λόγο Διονί Στου δρόμου κατέβηκαν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί του που πραγματοποιούν 48 ώρε απεργία από χθε, φωνάζοντα για τα πάγια αιτήματά του, όπω είναι η πρόσληψη προσωπικού και η αύξηση τη χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία. Το μεσημέρι, δεκάδε γιατροί με πλακάτ στα χέρια πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγεία. Οι γιατροί αντιδρούν στα προβλήματα του κρίσιμου τομέα στη μεγαλύτερη κινητοποίηση του κλάδου τα τελευ την τελευταία δεκαετία. Το τέλος μιας εποχής σηματοδοτεί ο θάνατος του Χένρι Κίσιγκερ σε ηλικία 100 ετών. Ο αμφιλεγόμενος διπλωμάτης απεδίωσε στο σπίτι του στο Κονέκτικα την Τετάρτη εν μέσω παγκόσμιας ταραχής στο διπλωματικό πεδίο. Με τη σκληρή αλλά και επιβλητική παρουσία του και την παρασκηνιακή χειραγώγηση τη εξουσία, ο Χένρι Κίσιγκερ άσκησε ασυνήθιστη επιρροή στι παγκόσμιε εξελίξει. Εφάρμοσε την Αμερικανική Realpolitik, κατέχοντα θέσει υπό του Αμερικανού Προέδρου Νίξον και Φόρντ, όχι όμω χωρί αντιδράσει. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνη του απονεμήθηκε πάντω το 1973 για την κατάπαυση του πυρό στον πόλεμο του Βιετνάμ. Δεκαετίε αργότερα, το όνομά του εξακολουθούσε να προκαλεί έντονη συζήτηση σχετικά με την εξωτερική πολιτική του παρελθόντο. Η 28η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, όπου προβλέπεται σκληρή μάχη για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και τη χρηματοδότηση τη ενεργειακή μετάβαση των αναπτυσσόμενων χωρών, άνοιξε σήμερα επίσημα στο Ντουμπάι. Το 2023 αναμένεται να είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ και όπω φαίνεται αναμένεται να σπάσουν όλα τα στατιστικά ρεκόρ, όπω σημειώνει ο ΟΗΕ Επιβράδυνε σημαντικά τον Νοέμβριο ο πληθωρισμό στην Ελλάδα, καθώ υποχώρησε στο 3 από 3,8 τον Οκτώβριο. Το ράλι τιμών στα τρόφιμα συνεχίζεται, ωστόσο, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 7,7%. Με βάση τα στοιχεία τη Eurostat, σημαντικό φρένο καταγράφεται στην Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμό διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Νοέμβριο, μισή μονάδα κάτω από τον Οκτώβριο στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα ο καιρό παραμένει γενικά έθριο με λίγε νεφώσει, κατά τόπου πιο αυξημένε και τοπικά φαινόμενα κυρίω στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία φτάνει στα βόρεια του 16 με 17 βαθμού, στα κεντρικά και τα νότια του 20 με 21 βαθμού και στην νότια νησιωτική χώρα του 22 με 23 βαθμού Κελσίου. Αύριο Παρασκευή, στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα, ο καιρό θα είναι γενικά έθριο, με λίγε νεφώσει που βαθμία και κατά τόπου θα αυξηθούν και ασθενή τοπικά φαινόμενα στα δυτικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια του 18 με 19 και τοπικά 20 βαθμού και στην υπόλοιπη χώρα του 21 με 22 και 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η επικαιρότητα όπως καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9. Επιστροφή στην εκπομπή Restart. Καλό σας απόγευμα.